σήμερα θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το χώρο του διατηρητέου μνημείου της φύσης, ώστε να φανεί η αξία της συνέχισης της ύπαρξής του με τη μορφή που έχει και να γίνει αντιληπτή μέχρι σήμερα πορεία του. Με αναμνήσεις από το παρελθόν και αξιολογώντας το παρόν, προκειμένου για την καλύτερη προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξή του προς όφελος του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας. Η Ελλάδα, αν και μικρή σε έκταση, διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον και γενικά ως προστατευόμενες φυσικές περιοχές χαρακτηρίζονται χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις με ιδιαίτερα οικολογικά ή τοπικά χαρακτηριστικά που έχουν ως κύριο σκοπό τη διατήρηση των ιδιαίτερων αξιών τους για την παρούσα και τις μελλοντικές γενιές, καθώς και την εξυπηρέτηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Οι προστατευόμενες περιοχές ιδρύονται για να προστατευτεί μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος και κύριο στοιχείο για την ίδρυσή τους και τη διαχείρισή τους αποτελεί ο οικολογικός ρόλος που παίζουν οι περιοχές αυτές. Στην Ελλάδα, φυσικές προστατευόμενες περιοχές αναγνωρίζονται είτε μέσω του χαρακτηρισμού τους με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, είτε με την κατοχύρωσή τους στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων και διεθνών ή ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών, τις οποίες έχει κυρώσει η χώρα. Να αναφέρω εδώ ότι η Ελλάδα άρχισε να αναγνωρίζει τέτοιου είδους προστατευόμενες περιοχές από το 1937. Τα διατηρητά μνημεία της φύσης, όπως και τα χίλια δέντρα, στην Ελλάδα είναι προστατευόμενες φυσικές περιοχές, σύμφωνα με νομοθετικό διάταγμα το 1971, μπορεί να είναι περιοχές δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν φυσικά χαρακτηριστικά μεγάλης οικολογικής αξίας, μπορεί να είναι ακόμη και μεμονωμένα δέντρα ή τμήματα δάσους. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόκειται για περιοχές, όπως είπαμε, με σπάνια είδη φυτών που παρουσιάζουν μεγάλη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική ή ιστορική αξία. Να σημειωθεί ότι για την προστασία των διατηρητέων μνημείων της φύσης ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τους πυρήνες των εθνικών δρυμών. Ξεχωριστή κατηγορία διατηρητέων μνημείων της φύσης με ιδιαίτερη σημασία είναι τα παρόκτια υγροτοπικά οικοσυστήματα που διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες όπως παρόκτια δάση, καλαμιώνες, κτλ. Και στο παρελθόν αυτά τα υγροτοπικά δάση κάλυπταν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις. Σύμφωνα με τους μητώρους και ευθυμίους, σήμερα στον ελλαδικό χώρο, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παρόκτια δάση σώζονται σαν λείψανα κατά μήκος των ποταμών και στα κράσπεδα των λιμνών. Το υδροχαρές δάσος Μουριών βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος του νομού, δίπλα στη λίμνη Δοϊράνη, είναι ένα διατηρητέο μνημείο της φύσης με ξεχωριστό ενδιαφέρον, που απλώνεται μερικά χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Δοϊράνη και κοντά στον οικισμό των Μουριών. Απέχει 30 χιλιόμετρα από την Κυλική και 70 από τη Θεσσαλονίκη και καταλαμβάνει έκταση 92 στρεμάτων με μέσο υψόμετρο περίπου 150 μέτρα. Το υδροχαρές δάσος Μουριών αποτελεί πολύτιμο υπόλοιμα αυτοφυούς φυτοκοινωνίας, παρουσιάζει ιδιαίτερο βοτανικό, φυτογεωγραφικό και αισθητικό ενδιαφέρον, αποτελείται από υδροχαρή αιωνόβια δέντρα ηλικίας άνω των 400 ετών, των ειδών γνώρους ποδισκοφόρου βριός, φράξου, τελιάς, πλατάνου και λευκής τυχιάς. Το ελεγχόμενο από το Δασαρχείο Κυλικής μέρος του δάσους εξαπλώνεται με τη μορφή κύκλου, βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια με παραλίμνιο ύψος 1 μέτρο και έχει ελάχιστες κλίσεις. Στα βόρεια και στα ανατολικά οριοθετείται από άβλακα και συνορεύει με την επαρχιακή οδό το Ιράνης Ακρολιμνίου Μουριών. Στο νοτιοδυτικό τμήμα συνορεύει με τη λίμνη το Ιράνη και δυτικά με αγροτικές καλλιέργειες. Έχει καταγραφεί στο λοιπό το πολύμνη το Ιράνη, όπου θεωρείται χαρακτηριζόμενα 12 είδη ως ενδυμικά τάξα και 13 τάξα ως προστατευόμενα. Παρά τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις, αρκετά είδη του ζωικού βασιλείου βρίσκουν εκεί καταφύγιο διαβίωσης και ιδιαίτερα απαντώνται αμφίβια και αρκετά λόγω της εδαφικής υγρασίας. Παρ' όλα αυτά όμως συναντούν και αγριογούρουνα, πολλές φορές λαγούς και άλλα ζώα, θηλαστικά. Επίσης, έντονο είναι και το ορνηθολογικό ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι λίγα και τα δασόβια πουλιά που αναπαράγονται, ζουν και βρίσκουν κάλυψη για τις φωλιές τους,
πάνω στους νερόφραξους και τις υπερονόβιες δρύες, ενώ άλλα είναι περαστικά και διέρχονται για την ξεκούρασή τους. Μαζί με την κοντινή λίμνηδο Ιράνη είναι σημαντικός βιότοπος και έχουν καταγραφεί 36 είδη σπάνιων πουλιών, μεταξύ των οποίων η Λαγκώνα και ο Αιγυροπελεκάνος. Η αξιολόγηση και αναγνώριση της περιοχής του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οδήγησε το 1980 στο χαρακτηρισμό της περιοχής σαν διατηρητέο μνημείο της φύσης, με την αναφορά ως μοναδικού οικολογικού μνημείου της περιοχής, παραχωρήθηκε οριστικά με αποφάσεις νομάρχη Κυλκής έκταση 218,5 στρεμμάτων, όπου περιλαμβανόταν και το Μουσείο της Φύσης. Το υδροφαρές δάσος Μουριών διαχειρίζεται με βάση τη δασική νομοθεσία και επιπλέον προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες, διατάξεις και την Εθνική Νομοθεσία για την Προστασία της Φύσης. Γενικότερα, η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στα πρώτα στάδια του θεσμού των προστατευόμενων περιοχών ήταν η απόλυτη προστασία και ο αποκλεισμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στην πορεία, όμως, η προσέγγιση αυτή εγκαταλείπεται και δίνει στη θέση της την αντίληψη της ενσωμάτωσης της προστατευόμενης περιοχής στον περιβάλλοντα χώρο. Για το χώρο δασικής αναψυχής Μουριών, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι είναι προς τιμήν όλων όσων στην αρχή εντόπισαν το σημαντικό αυτό υδροφαρές οικοσύστημα και πρότειναν τα πρώτα μέτρα. Κήρυξε ένα δασοτέου και κήρυξε ως διατηρητέου μνημείου της φύσης, όπως φαίνεται και η δημοσίευση στο ΦΕΚ του 1980. Το γενικότερο όμως κλίμα ως προς την προστασία και αξιοποίησή του κινούνταν προς αντίθετη κατεύθυνση. Από τις οικολογικές συνθήκες, την φέρουσα ικανότητα του χώρου και την ανάγκη διατήρησης του μνημείου σαν ιδιαίτερου οικοσυστήματος. Υπήρχε έλλειψη στρατηγικού οράματος και ασάφεια για τον τεράστιο οικολογικό ρόλο του χώρου. Και η έλλειψη μιας μελέτης που θα έβλεπε τη συνολικότητα της περιοχής με ολιστική προσέγγιση. Και με την εμπλοκή στη μελέτη και διαχείριση του χώρου επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων. Ήταν απαραίτητη μια μελέτη που να περιγράφει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της περιοχής και να αξιολογεί τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται. Το Μνημείο της Φύσης στα Χίλια Δέντρα αποτελεί σήμερα ένα από τα ελάχιστα, αν όχι το μοναδικό απομεινάρι φυσικής δασικής φυτοκοινωνίας που υπάρχει τόσο στον ελλαδικό όσο και στο μεσογειακό χώρο της Νοτιού Ευρώπης. Είναι περισσότερο από προφανής η σημασία που πρέπει να έχει η προστασία και η διατήρηση όσων δασοσυστάδων, ακόμη και μεμονωμένων δέντρων τέτοιου είδους απέμειναν, έτσι ώστε να αποτελέσουν για το μέλλον βιογενετικά αποθέματα αλλά και στοιχεία βιοποικιλότητας. Προκύπτει καθαρή ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου, που θα εξασφαλίσει στο διηνεκές και πάντα κάτω από τους κανόνες λειτουργίας της φύσης την ύπαρξη και διατήρηση του σημαντικού αυτού οικολογικού οικοσυστήματος, μια διαχείριση που θα εντάσσει αρμονικά το μνημείο της φύσης στον αναπτυξιακό γίγνεσθε της περιοχής, που θα αξιοποιεί τη φέρουσα ικανότητα του χώρου στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης, η μη ολιστική προσέγγιση και η έλλειψη συνολικότητας της μελέτης οδήγησε σε αποσπασματικές προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα στη μονομέρεια λειτουργίας του χώρου σαν χώρο δασικής αναψυχής, που λόγω και των ιδανικών συνθήκων βλάστησης του χώρου αποτελούσε πόλο έλξης για αναψυχή χιλιάδων επισκεπτών. Όντας λοιπόν σαν κυρίαρχη χρήση αυτή της δασικής αναψυχής, για την ανάγκη προστασίας του χώρου γινόντουσαν μόνο αναφορές χωρίς αντίκρισμα. Από την παράθεση των επεμβάσεων στην περιοχή αναδεικνύεται ότι μέχρι σήμερα η διαχείριση του υδροχαρούς δάσους δεν ανταποκρινόταν πλήρως στις ανάγκες προστασίας του σαν σημαντικού οικολογικού μνημείου, μάλιστα πολλές φορές όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση. Μέχρι σήμερα ήταν θολός ο χαρακτήρας των επεμβάσεων στο μνημείο της φύσης και τουλάχιστον δεν καταγράφηκε καμία προσπάθεια της δασικής υπηρεσίας να συζητήσει ανοιχτά με τους κατοίκους, ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη διαχείρισης του χώρου σαν σημαντικού διατηρητέου μνημείου της φύσης με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Ο τοπικός σχεδιασμός πρέπει να εντάσσεται σε έναν γενικότερο κεντρικό σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει τον έλεγχο και τη συνέχεια των δράσεων, κυρίως μέσω της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων. Κανένα σχέδιο διαχείρισης μιας περιοχής δεν μπορεί να ευδοκιμήσει αν δεν παίρνει υπόψη της τον παράγοντα άνθρωπο και ιδιαίτερα τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας. Με βάση και το χαρακτήρα του διατηρητέου μνημείου, όπως προσδιορίστηκε από την απόφαση ανακήρυξής του, η μελλοντική διαχείριση του χώρου αυτού πρέπει να είναι απόλυτα προστατευτική για τα υπάρχοντα δέντρα,
ανανεωτική αναγεννητική για το πολύτιμο γενετικό υλικό και εκπαιδευτική για τους επισκέπτες. Δύο βασικοί άξονες περιλαμβάνονται στις προτάσεις μας για το Μνημείο της Φύσης. Ο πρώτος αφορά αυτό καθ' αυτό το παρόφιο δάσος Δρυός και Φράξου και ο δεύτερος την οργάνωση της επισκεψιμότητας στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, κρίνονται άμεσα αναγκαία διαχειριστικά μέτρα για την ανόρθωση του παρόφιου δάσους και την εξασφάλιση της φυσικής αναγέννησης και δυναμικής του και για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη επιτυχία των διαχειριστικών αυτών στόχων κρίνεται απαραίτητη η ουσιαστική φύλαξη του δάσους με την ελεγχόμενη και οργανωμένη επισκεψιμότητα στην περιοχή. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί οικοτουριστικά και να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πόρους του οικολογικού κεφαλαίου της περιοχής μας, με την ανάπτυξη του οικοτουρισμού ήπιας έντασης, συμβάλλοντας στην κατεύθυνση της προστασίας και ανάδειξης των φυσικών μνημείων. Μια ανάπτυξη που θα αξιοποιεί αειφορικά όλους τους σημαντικούς φυσικούς πόρους της περιοχής, όπως το όρος Μπέλες, με ξεχωριστό βέβαια στην προοπτική αυτή το ρόλο του μνημείου. Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, βέβαια, πρέπει να έχει σαν βάση τους οικισμούς της περιοχής και όχι επίκεντρο να είναι το διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Άποψή μας είναι ότι στους γύρω οικισμούς να υπάρχουν καταλύματα, χώροι εστίασης και άλλες δραστηριότητες που θα ολοκληρώνουν την περιήγηση του επισκέπτη στο μνημείο της φύσης στα πλαίσια του οικοτουρισμού. Την τελευταία δεκαετία, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Δασαρχείου, οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις μειώθηκαν, αλλά δεν έχουν εκλείψει τελείως. Σήμερα ο χώρος που καταλαμβάνει το μνημείο θεωρείται ότι προστατεύεται σε ικανοποιητικό βαθμό και εξασφαλίζονται κατά το μέγιστο δυνατό οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης και αναγέννησης του δάσους, έτσι ώστε να συνεχίσει η ζωή των αιωνόβιων δέντρων για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα ακόμα. Ήδη εγκαθίσταται η δασική βλάστηση από όλα τα δασικά είδη του μνημείου με ικανοποιητική ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή τα δέντρα είναι φυσικοί οργανισμοί και ως εκ τούτου κάποτε επέρχεται ο φυσικός του θάνατος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η φυσική αναγέννηση του δάσους. Και θα ήθελα πριν δώσω τη σκητάλη στον συνάδελφο κύριο Καγιάννη, ο οποίος θα σας μιλήσει για το σχεδιασμό που έχουμε για αυτό το χώρο, να κλείσω την παρουσίασή μου με λίγα λόγια που υπόθηκαν από έναν άνθρωπο που συνέβαλε στον πολιτισμό αυτού του τόπου και ο οποίος έλεγε ότι όταν θέλουμε να διαμορφώσουμε μια περιοχή, έναν τόπο για την ανθρώπινη ζωή, διαμορφώνουμε, ορίζουμε πολιτισμό. Πρέπει να έχουν προτεραιότητα οι συνολικές συνθήκες της ποιότητας ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να σχεδιαστεί ένας τόπος που δεν θα ανταποκρίνεται στη συνολικότητα ενός τρόπου ζωής. Τα προβλήματα είναι πολύ απλούστερα όταν αντιμετωπίζεται μόνο η ειδική λειτουργία και δεν συζητούνται όλες οι παράμετροι που μετατρέπουν μια περιοχή σε τόπο ανθρώπινης ζωής. Για παράδειγμα, σχεδιάζεται ένας δρόμος που λαμβάνει υπόψη μόνο την κίνηση των οχημάτων ή όταν σχεδιάζεται ένα υδραυλικό έργο που λαμβάνει υπόψη μόνο την παροχή του νερού και ούτω καθεξής. Ενώ είναι φανερό ότι δυσκολότερη είναι η μελέτη και η σύνθεση που ζητά τη συνολικότητα. Γι' αυτό και οι μελέτες που αναφέρονται στη συνολικότητα είναι σχετικά λιγότερες και δυστυχώς αυτοί που τις σχεδιάζουν δεν βρίσκονται συνήθως εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται ο προσανατολισμός στον πολιτισμό, ώστε να επικρατεί η αντίληψη πως η επίλυση ενός ζητήματος είναι σύνθεση τρόπου ζωής. Και για εμάς η διαμόρφωση του πολιτισμού είναι το κρίσιμο ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ.